Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σα. Και πάλι μαζί σας, σε αυτή την εκπομπή, ζωντανά από τα στούντιο του World of God. Επί το λόγο σου και σήμερα θα θέλαμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, έχοντας επιλέξει ένα κομμάτι μέσα από το λόγο του Θεού, που πιστεύουμε ότι βεβαίως όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, έτσι ώστε ο άνθρωπος να διδαχτεί, να ωφεληθεί, να παρηγορηθεί, ευχαριστούμε τον Θεό, έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο θα μιλήσουμε. Θα θέλαμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, ε, ζωντανή, όπως σας είπα και πριν, με τα τηλέφωνα ή με τα emails τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνονται στην οθόνη σας, θα μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, έτσι ώστε να θέσετε ένα ε, έτοιμά σας, διότι μετά την εκπομπή θα κάνουμε, συνηθίζουμε και κάνουμε μια μικρή προσευχή για τα αιτήματα που έρχονται στο σταθμό μας. Να πείτε την ευχαριστία σας για κάτι το οποίο ο Θεός έκανε και ενέργησε στη ζωή σας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός ενεργεί μέσα στις ζωές των ανθρώπων και εδώ είναι ένα βήμα για να μαρτυρηθεί αυτό το οποίο ο Χριστός κάνει μέσα στις ζωές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Α είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, θα διαβάσουμε σήμερα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και από την, το Ευαγγέλιο του, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από τη σελίδα 9.50 και το κεφάλαιο Γιώτα Γάμα. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού από το πρώτο μέχρι και το 17 εδάφιο. Δόξα στον Κύριο. Πρόδε τη εορτή του Πάσχα, εξεύρω ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου του, του προ τον πατέρα. Αγαπήσα στου ειδικού του, του εν τον κόσμο μέχρι τέλου, αγαπήσε σε αυτού. Και αφού έγινε δείπνο, ο δε διάβολο είχε ήδη βάλει εις την καρδιά του Ιούδα Σίμωνος του να παραδώσει αυτόν εξεύρωνε ότι ο Ιησούς ήταν πα, ότι, ο, ότι ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρης τη σχήρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίεται τα ημάτια αυτού και λαβών προς όποιον έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρθε να ανήπτει του πόδα των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διεζωσμένο. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο, προς αυτόν εκείνος. Κύριε, σύ μου νύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εκείνο το οποίο εγώ κάμνω σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δεν θέλεις νύψη τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν δεν σε νύψω δεν έχεις μέρος με τι μου. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, κύριε μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρα και την κεφαλή. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρία ημί τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, για τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένιψε τους, ένιψε τους πόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον σε εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο κύριος και καλός λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο κύριος και ο διδάσκαλο σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα σε εσά. διανακάμετε να κάνετε κι εσεί, καθώ εγώ έκαμον σε εσά. Αληθώς, αληθώ σα λέγω, δεν είναι δούλο ανώτερο του κυρίου αυτού, ουδέ απόστολο ανώτερο του πέψαντο αυτών. Εάν ταύτα, μακάρι είστε Αμακάμνετε τα αυτά, ευχαριστούμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ο οποίος ήρθε, περπάτησε εν ζωή πάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο και βεβαίως έδωσε με τη ζωή του παραδείγματα, έδωσε διδασκαλία αγία, παραδείγματα ζωής, ευχαριστούμε τον Κύριο με το που εμφανίστηκε πάνω σε αυτό το πρόσωπο της γης και αρχίζει η διακονία του, αρχίζει και μιλάει για τη βασιλεία των ουρανών. Μιλάει για τη δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συστήνει έναν άλλο κόσμο στον οποίο καλεσμένοι είναι όλοι οι άνθρωποι, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ένα κάλεσμα είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια καλή αγγελία είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προ όλου εμά οι οποίοι θέλουμε πραγματικά να γευτούμε ένα Θεό ζωντανό, ανεστημένο και ένδοξο καθώ είναι. Αυτό είναι ο Χριστό, τον οποίον πιστεύουμε, εμπιστευτήκαμε στη ζωή μα και περιμένουμε στο τέλο τη πίστεώ μα να απολαύσουμε τι. Τη σωτηρία των ψυχών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βεβαίω ο κόσμος λέγει πολλά Όμω εμεί γνωρίζουμε ότι η ζωή, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, μέσα στον κόσμο αυτό είναι μια εκστρατεία. Με κόπο και με μούχθο. Αγωνίζεται ο άνθρωπο πάνω σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και ήρθε ο κύριο, ο αιώνιο Θεό, ο Ιησούς Χριστό, να με τη διδασκαλία του να τραβήξει τα μάτια τώρα των ανθρώπων από τα γήινα και τα εφήμερα και να τα στρέψει προς τα ουράνια, τα αιώνια, τα οποία μένουν για πάντα. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Κύριου μας και έτσι επιθύμησε ο Κύριος. Να την δείξει αυτή την διδασκαλία. Βεβαίως, ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν κηρύχθηκε δια σοφίας ανθρώπων. Δεν χρησιμοποίησε ο Θεός ανθρώπους οι οποίοι να είναι λόγοι και ρήτορες. Έτσι βέβαια βλέπουμε μέσα στο λόγο του Θεού. Ανθρωπιδιώτε, αγράμματοι, μα λέει ο λόγο του Θεού. Γιατί, για να, φων, να φανεί η δόξα και η σοφία του Θεού μέσα από αυτά τα σκεύη. Ευχαριστούμε τον κύριο. Όμω και αυτά τα σκεύη ο κύριο μα θα τα διδάξει. Και, θα, και τα διδάσκει. Και μα διδάσκει ο Θεό. Έτσι ώστε ο λόγο μα να μην είναι με λόγου κατατοπι, κατατοπιστικού, λόγου ανθρωπινή σοφία. Αλλά τι, να είναι λόγια άγια, Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως αποσκεύει αδύναμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, δείτε λέει την εκλογή σας. Δεν εξέλιξε ο Θεός τους σοφούς, του, του, αλλά, αλλά τα μικρά, τα μη όντα για να κατεσχύνει τα όντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν το μήνυμα του Ευαγγελίου αγαπητοί μας φίλοι και φίλοι, φίλες έρχεται για να ακουμπήσει κάθε καρδιά. Μεγάλου ή μικρού, νέου ή γέρου, πλούσιου ή φτωχού. Έρχεται να ακουμπήσει την καρδιά όλων μας ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος μας μας δίνει παράδειγμα. Πριν όμως ξεκινήσει το παράδειγμα, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πρώτη σεορτής του Πάσχα εξεύρωνε ότι ο Ιησούς ήλθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του, του εν τον κόσμο, μέχρι τέλος αγάπησε αυτούς. αυτό είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε σήμερα στην καρδιά μας. Και ποιο, άλλο, ποιο είναι το μήνυμα αυτό, Σ' αγαπάει ο Χριστός. Σ' αγαπάει ο Χριστός. Μη φοβάσαι. Δεν μιλάμε για μια αγάπη ανθρώπινη, γήινη. Μιλάμε για την αιώνια αγάπη του Πατέρα Θεού διαμέσου του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αυτός ο οποίος πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να λάβεις εσύ και εγώ την αιώνια ζωή. Και αποδεικνύεται έτσι η αγάπη του Θεού Πατέρα μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Σ' αγαπάει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλο το, όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, όποιο είναι το μέλημά σου, όποια είναι η, η, αυτό το οποίο απασχολεί μέσα στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, ό,τι και αν είναι σήμερα άφησέ το σε αυτόν που, α, που σε αγαπάει. Έτσι δεν κάνουμε. Όταν έρχεται το πρόβλημα, η δυσκολία, ψάχνουμε να βρούμε το κινητό τηλέφωνο, το σταθερό τηλέφωνο, να έρθουμε σε επικοινωνία με ποιον, με του ανθρώπου που μα αγαπάνε. Γιατί, Γιατί αυτοί μπορούν να μα βοηθήσουν, να βάλουν πλάτη, βρε αδελφέ. Εντάξει, ποιοι είναι αυτοί όμω που μα αγαπάνε και ποιοι, πόσοι είναι. Η αγάπη, λέει τον Πολών, θέλει ψυχρανθεί αυτέ τι έσχατε ημέρε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπου, οικογένειε, οι οποίοι ναι, να, διαλύονται άνθρωποι οι οποίοι μένουν μόνοι τους, εγκαταλελειμμένοι. Γιατί? Γιατί, δεν έχουν έναν άνθρωπο. Εγώ σήμερα, αγαπητέ φίλε και φίλοι, έχω να σου πω ότι υπάρχει άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος σε αγαπάει, ο οποίος θέλει να αναλάβει την υπόθεσή σου, μόνο εσύ να του την εμπιστευτεί, μόνο εσύ να του την πει. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό θα ενεργήσει. Στο όνομα του Χριστού, σε διαβεβαιώ. Και πώ την έχω αυτή την, την, την πληροφορία, ε! Έχω την πληροφορία αυτή μέσα από το, λόγιο του, το λόγο του Χριστού. Μέχρι τέλο του αγάπησε. Όλου μα αγάπησε ο Χριστό. Εμά οι οποίοι τον επλησιάσαμε, τον γευτήκαμε, και μπορούμε τώρα να μεταδώσουμε αυτή τη, με βεβαιότητα αυτή την αγάπη την οποία λάβαμε από τον κύριο μα, τον Ισού Χριστό. Μην διστάσει λοιπόν. Μην διστάζει καθόλου. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Κυρίου, μάθε ότι ο Χριστός σε αγαπάει και σε αγαπάει μέχρι τέλους και είναι αποφασισμένος να σου φανερώσει όλο το σχέδιό του, το σχέδιο το οποίο έχει για σένα προσωπικά, για τη δική σου ζωή μόνο να τον εμπιστευτείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας ξέρει σε ποια ώρα βρίσκεται. Βρίσκεται στην ώρα να μεταβεί από τον κόσμο αυτόν προς τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ιησούς ξέρει την ώρα. Σε την ώρα την ξέρεις. Ξέρεις ότι είναι η ώρα που πρέπει να ετοιμαστείς. Φίλε και φίλοι, είναι η ώρα που πρέπει να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα. Είναι η ώρα που πρέπει να αφήσει τα του κόσμου και να ενδιαφερθείς για τη ζωή την αιώνια. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεσαι, σε όποιο πνευματικό επίπεδο και αν είσαι, σε όποια θέση ή στάση ζωής είσαι αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίσεις ότι αυτό το οποίο επίκεται ανάγκη είναι να γνωρίζεις το Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι να κάθεσαι και να ασχολείσαι με πράγματα τα οποία δεν ωφελούν την ψυχή σου, ικανοποιούν μόνο τη σάρκα σου, χάνεις τον προσανατολισμό σου, χάνεις την ελπίδα σου, έρχεσαι στο τέλμα, έρχεσαι πλησίων αμφανισμού και όμως δεν έχεις γνωρίσει τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, για όλους μας ισχύει αυτό. Είναι ώρα να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό σαν Προσωπικό μα σωτήρα. Και αν τον έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό προσωπικός σωτήρα, είναι η ώρα να αναβαθμίσει τη σχέση του μαζί του, είναι ώρα να ετοιμάσει τα, 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 του οίκου σου, ευχαριστούμε τον Θεό, τα τη ψυχή σου, είναι η ώρα η κρίσιμη την οποία πρέπει να ελέγξει τον εαυτό σου, γνωρίζεις πραγματικά ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να το εκτελέσεις ολόκληρο. Χωρί συμβιβασμού, χωρί να δολώνει το λόγο του Θεού, χωρί να πέσει στα δεν πειράζει και στα όχα αδελφέ. Όχι. Να πάρουμε σταθερή και αμετακίνητη απόφαση, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Και να αναβαθμίσουμε τη σχέση μα με τον κύριο τον Ιησού Χριστό. Και να πούμε, κύριε, όχι όπω θέλουμε εμεί, αλλά όπω θέλει εσύ, γιατί είναι η ώρα να μεταβούμε από τον κόσμο τούτο στον πατέρα Θεό. Έφτασε η ώρα και ήδη είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η υπόσχεση του Πατέρα Θεού δεν είναι να μας ευλογήσει ο Θεός αυτόν εδώ ότι τον κόσμο και αυτό είναι και τίποτε άλλο. Όχι. Είναι να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι είπε. Φεύγω εγώ και πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Σας συμφέρει όμως που σας λέω ότι θα φύγω. Γιατί, Γιατί θα μείνει με εσά και μέσα σας το Πνεύμα το Άγιο. Θα γνωρίσετε λοιπόν όλη την αλήθεια και η αλήθεια θα σα ελευθερώσει. Και το πνεύμα του Άγιο θα είναι αυτό το οποίο θα σα υπενθυμίζει. Και θα σα οδηγεί πού, μέσα στο λόγο του Θεού. Και θα σε φανερώνει. Τι θα σου φανερώνει, Την αλήθεια. Γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και ποιο λέει αλήθεια τη σήμερα ημέρα. Ποιο είναι αυτό ο οποίο θα πει την αλήθεια. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλοι, σήμερα θα πούμε ότι η αλήθεια δεν λέει κανένα άνθρωπο. Πα άνθρωπο ψεύτη. Μόνο ο, ο Θεό είναι αληθή. Και ο Θεό άφησε τον λόγο του την αλήθεια, την οποία όταν ο άνθρωπο. Λάβει τη δύναμη από το Θεό να την εκτελέσει. Πραγματικά θα ελευθερωθεί για το υπόλοιπο τη ζωή του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Αλλά ένα καινούριο άνθρωπο, ένα άνθρωπο αναγεννημένο, ένα άνθρωπο χτισμένο κατά το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και, και θα συνεχίσει την πορεία του. Θα συνεχίσει το έργο του. Μέχρι τέλου. Μέχρι τέλου θα συνεχίσει με το έργο μα γιατί ο κύριο μα κάλεσε. Ευχαριστούμε τον κύριο και καλή βουλή βουλεύεται για μα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και λέει ο λόγο του Θεού: Εξέβρον ο Ισού ότι πάντα έδωκε αυτόν ο πατέρα ή τα σχήρα και ότι από το Θεού εξήλθε και προ το Θεού επάγει, εγείρεται, εκ του δείπνου εκδίεται τα ημάτια αυτού και λαμβών προ Ευχαριστούμε τον κύριο Διεσώστη. και, όμως και κάτι ακόμα ο κύριο, ε, 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 ήξερε ότι ο πατέρα Θεό έδωσε στα χέρια του. Όλη την εξουσία, ευχαριστούμε τον Κύριο, του έδωσε όλη την εξουσία. Τι να κάνει, να πει την αλήθεια, να φανερώσει το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, εξήλθα από τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο και προς τον Θεό υπάγει και γιατί είναι εδώ, για να φανερώσει όλο το θέλημα του Πατέρα Θεού. Θέλει να, γνωρίσει, να, να, να σου γνωριστεί προσωπικά ο Ιησούς Χριστός. Θέλει να σου μάθει όλη την αλήθεια το πνεύμα του Θεού. Δεν θέλει να μείνει σε, κάτι, σε τίποτα ελλειπή. Και ξέρετε, ο Θεό δεν είναι προσωπολήπτη. Δεν διαλέγει, τι, το Μιχάλη και αφήνει το Μανώλη. Δεν διαλέγει την Τζέννη και αφήνει την Κατερίνα. Όχι. Όποιο επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Αυτό είναι η αλήθεια. Όποιο επικαλεστεί και προσκοληθεί στο θέλημα του Θεού, τι θα κάνει. Θα ανακτήσει τι δυνάμει του, θα καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι, θα περπατήσει πάνω σε αυτό και θα απολαύσει. Σε αυτήν εδώ τη ζωή. Εμεί ο Πέτρο, τα αφήσαμε όλα. Και σε, και σε ακολουθήσαμε, κύριε. Α, εσύ που τα όλα για το όνομα του Ιησού Χριστού, όλα πια, όλα αυτά τα οποία δεν σε συμφέρανε. Δεν σε συμφέρει να πράττεις τη σαρκώς. Δεν σε συμφέρει να δουλεύει σε, σε αυτήν εδώ τη ζωή μόνο για τη σάρκα και να μην δουλεύει και να μην εργάζεσαι για το πνεύμα σου. Για αυτό το οποίο τελικά για την ψυχή σου, την οποία θα ζήσει αιώνια. Ε, κύριε, εμεί τα αφήσαμε όλα και σε, και, και σε ακολουθήσαμε. Δεν εγκαταλείψαμε ναι. Σε εσά λέει ταπλάσια θα σα δοθούν και ζωή αιώνια θα κληρονομήσετε. Η βασιλεία των ουρανών είναι ετοιμασμένη. Η κληρονομία του πατέρα είναι έτοιμη. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο λόγο του Θεού μα λέει ότι εσύ, φίλε και φίλοι, που θα δεχτεί το, το, κάλεσμα του Ιησού Χριστού, θα περπατήσει το θέλημα του Θεού, στο λόγο του Θεού, θα σηκώσει το σταυρό σου, θα ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, σε σένα υποσχέτε ότι θα γίνει συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού. Πού αλλού θα ακούσουμε αυτέ τι υποσχέσεις. Ποιο άλλο θα πει τέτοιου είδου υποσχέσει για μα. Ψέματα και, και, αυτά μόνο για την, αυτήν την, τη φθαρτή ζωή των 10, 20, 30, 40, ενευρωστία 80 χρόνια. θα σου υποσχεθούνε, θα σου πούνε, θα σου τάξουνε, δεν θα σου δώσουνε. Ευχαριστούμε τον Θεό θα πούνε ψέματα, θα, θα, θα ετοιμάσουν σχέδια τα οποία είναι ε, έτοιμα να εκτελεστούν, ερήμην σου. Και εσύ θα πέσει στην απελπισία, στην απογοήτευση και ζούμε μια κατάσταση τώρα, αυτόν τον τελευταίο καιρό στην πατρίδα μας, απελπισίας, απογοήτευσης, κρίσης. Εμεί όμω γνωρίζουμε, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ότι ο άνθρωπο ο οποίο θα γνωρίσει τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο λαμβάνει τον πλουτισμό του Ευαγγελίου και γίνεται πλούσιος εις Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αναγνωρίζει και βλέπει ποια είναι η αλήθεια. Και παίρνουν το πραγματικό τους μέγεθος ό,τι βρίσκεται δίπλα σου. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, ο άρχοντας του κόσμου τούτου έχει έρθει και έχει μεγενθύνει για να δείξει, ευχαριστούμε τον Κύριο, και να πλανήσει και να, να, αποτρέψει τον άνθρωπο από το να ασχολείται με τα του πνεύματο και να ασχολείται μόνο με τα τη αρκό. Όμω ευχαριστούμε τον κύριο γιατί ο Θεό είναι αυτό που τώρα το 2013 συνεχίζει να και επιτρέπει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να συστήνεται, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να διδάσκεται, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να κηρύτεται προ μαρτυρία, αλλά ιδιαιτέρω και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό προ διότι το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού είναι δύναμη προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Καλούμαστε λοιπόν να πιστέψουμε το Λόγο του Θεού, αυτή είναι η εξουσία την οποία έδωσε ο Πατέρας Θεός στον Ιησού Χριστό, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού να σωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ιδού λοιπόν καιρός ευπρόσδεκτος, Ιδού ημέρα σωτηρίας. Ο Κύριος μας ήρθε και μας έδωσε και σε εμά αυτή την εξουσία να περπατήσουμε πάνω όφεων και σκορπίων και πιπάσα τη δύναμη του εχθρού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι ο Κύριος μας και μας έδωσε αυτή την εξουσία. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να πληρωθούμε με πνεύμα άγιο, να γεμίσει η ζωή μας με Θεό, να ξεχάσουμε τα γήινα, τα ανθρώπινα και να περπατήσουμε σε μια ένδοξη πορεία η οποία βεβαίως είναι κατά το θέλημα του Θεού για την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως, για όλα αυτά ο Κύριος μας μας διδάσκει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός Κύριε μαζί μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι, γιατί ξέρεις τη φύση μας ότι είναι σάρκα, είναι χώμα. Όμως ευχαριστούμε γιατί δεν μας άφησε να περπατάμε εν φαντασία, δεν μας άφησε να πιστεύουμε σε, σε πράγματα τα οποία... Δεν εκτελούνται και δεν γίνονται, αλλά πισε, πιστεύουμε σε αυτά τα οποία βεβαίως δεν βλέπουμε, αλλά εκτελούνται και γίνονται στη ζωή μας. Και εδώ αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο Κύριος μας θα διδάξει ένα νόμο, πνευματικό νόμο, τον οποίον πραγματικά ο άνθρωπος, τον οποίος θα τον αντιληφθεί και θα τον εγκολποθεί, επειδή είναι νόμος, θα γίνει στη ζωή του, θα γίνουν στη ζωή του θαυμάσια. Και ο νόμος αυτός είναι ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει μια απόφαση, να υπηρετήσουν το θέλημα του Θεού, να κάνουν το θέλημα του Θεού και να μείνουν χαμηλωμένοι, ευχαριστούμε τον Κύριο, ταπεινοί, έτοιμοι και πρόθυμοι να υπηρετήσουν, όχι να αναδειχθούν, όχι να συστηθούν, όχι να, 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 φτιάξουν ακροατήριο, όχι να υπηρετηθούν, αλλά να υπηρετήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, θα δοξαστούν από τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. αυτό και ο Κύριος δίνει μάθημα στους μαθητές του οι οποίοι μέχρι τώρα περπατάνε μαζί, οι οποίοι προσβλέπουν στον επίγειο βασιλέα, ακόμα δεν του έχει αποκαλυφθεί αυτό το, το, ένδοξο αιώνιο βασίλειο, ακολουθούν τον Κύριο, πιστεύουν σε αυτά τα οποία ο Χριστός τους λέει και τώρα έρθει η ώρα να τους διδάξει, γι' αυτό και βγάζει τα ρούχα του, εκδίεται τα ημάτια αυτού, παίρνει ένα προσώπιο, το, το, το ζώνεται, βάζει νερό μέσα στον νηπτήρα και αρχίζει να ανύπτει του πόδας των μαθητών και να σφογγίζει με το προσώπιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ο βασιλιάς, ο κύριος, ο άρχοντας, ο αρχηγός μας. Αυτό είναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Ο κύριος, ο οποίος δίνει παράδειγμα σε αυτούς οι οποίοι θα συνεχίσουν το έργο του πάνω σε αυτήν εδώ τη γη τους φανερώνει ότι μόνο με την υπηρεσία, τους φανερώνει ότι μόνο όταν θα μένουν ταπεινοί, μόνο όταν θα είναι πρόθυμοι να βγάλουν από τη δικιά τους ζωή και να πέσουν στην υπηρεσία. Όταν δεν θα κοιτάξουν τον εαυτό τους, αλλά θα κοιτάξουν τα τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν δεν θα κοιτάξουν τους εαυτούς τους για να φτάσουν ψηλά, αλλά θα κάτσουν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε μόνο θα είναι εύχριστα εργαλεία στα χέρια του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος, ένας άνθρωπος αψής θα λέγαμε, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι δυναμικός και γεύεται τα πράγματα του Θεού και τη σχέση, τους με, τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, με μια δυναμική, τον πλησιάζει, ευχαριστούμε τον Κύριο, και λέγει προς εκείνη, Κύριε, εσύ μου νύπτης τα πόδια, τα, 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 τους πόδας, εσύ κύριε τα πόδια μου, εσύ κύριε κάθεσε κάτω και, και, πλένεις τα δικά μου, θα πλύνεις τα δικά μου πόδια. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα το απαντήσει εκείνο το οποίο εγώ κάμω, εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Μην βλέπεις αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην βλέπεις το φαινόμενο. Μην βλέπεις και μένεις έκπληκτο σε αυτό το οποίο ο Χριστός κάνει. Μάθε ότι μετά τα αυτά υπάρχει σχέδιο και έργο Εξαίσιο. Μάθε ότι και εσύ θα γίνεις ένα σκεύος εκλογής δικό μου, το οποίο θα είσαι έτοιμος να υπηρετήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι όμως όπως εσύ θέλεις, αλλά όπως εγώ θέλω. Όχι όμως όπως εσύ νομίζεις, αλλά όπως εγώ νομίζω, λέει ο Χριστός. Όχι όπως φαντάζεσαι, αλλά όπως σου αποδεικνύει και σου φανερώνει ο αψευδής Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ο Πέτρος, ευχαριστούμε τον Κύριο σε αυτό, δεν το αποδέχεται και δεν το αναγνωρίζει, γι' αυτό και λέει δεν θέλεις νύψη τους πόδας μου στον αιώνα, επιμένει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε ο λόγος του Θεού λέει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ότι οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου. Το σχέδιό σας δεν είναι σχέδιό μου. Όσο μακριά απέχει ο ουρανός από τη γη τόσο μακριά είναι το σχέδιο το δικό σου από το σχέδιο το οποίο έχει Θεό Θεός ετοιμάσει. Και όλη η ενέργεια την οποία θέλει να κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι να φτιάξει την καρδιά σου, να φτιάξει την καρδιά μου για να αποδεχτεί το σχέδιό του. Μη σκληραίνεις λοιπόν. Μην αντιστέκεσαι. Μην έχεις ενστάσεις. Αλλά να παραδοθείς χωρίς κανένα μα κανένα γιατί και διότι μέσα στην καρδιά σου χωρί κανέναν όρο μέσα στην καρδιά σου, σε αυτόν ο οποίο έχει και ξέρει να δίνει δόσει αγαθέ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Μην νομίζει ότι είναι η ώρα την οποία ο κύριο θα σε απορρίψει ή θα σε βγάλει έξω, γιατί παρακάτω του λέει: Κοίτα να δει, εάν δεν κάνει αυτό το οποίο σου λέω να κάνει, δεν έχει μέρο με τιμό. Και τότε του λέει: Όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια, και την κεφαλή και όλα. Άσε μην τρέχει πάλι πιο μπροστά, ούτε να μένει πιο πίσω. Ό,τι είναι γεγραμμένο, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, είναι γεγραμμένο έτσι ώστε το άνθρωπο το εκτελέσει να γεύεται τα μεγαλεία και τη δόξα του Θεού μέσα στη ζωή του. Δεν θέλει κάτι παραπάνω, ούτε και τίποτα λιγότερο. Όλοι οι θησαυροί τη γνώσεω του Θεού είναι μέσα σε αυτό εδώ το βιβλίο γραμμένο. Τι άλλο θέλει λοιπόν, Τι είναι αυτό το οποίο ζητάς. Γιατί προσθέτεις ή αφαιρείς πάνω από αυτό το βιβλίο. Γιατί δεν δέχεσαι όλη την αλήθεια έτσι όπως είναι γεγραμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην προτρέχουμε αλλά και να μην μένουμε πίσω. Ο Κύριος έχει ένα σχέδιο και το σχέδιο του είναι να σε χρησιμοποιείς. Και πότε θα σε χρησιμοποιείς, όταν εσύ θα μείνεις ταπεινός στο θέλημά Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν αποδεχτείς το έργο του Θεού μέσα στη ζωή σου. Όταν καταλάβεις ότι και εσύ είσαι ένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από σένα μπορεί να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Μην αθυμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή. Μέσα από το έργο το οποίο εργάζεται ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή, του, στη ζωή σου. Μην αμφιβάλλεις αφού έδωσες την καρδιά σου στον Χριστό ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά και ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αρκεί εσύ να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, την καρδιά σου έτοιμη, ευχαριστούμε τον Κύριο Και η θέση σου ταπεινή, στα μάτια του Χριστού έτσι ο εκείνος να μπορεί να εργάζεται Και εσύ ευχαριστούμε τον Θεό να προχωράς σε αυτό το οποίο ανοίγει ο Κύριος Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι πρέπει να σταθούμε, αυτό είναι το οποίο πρέπει να γνωρίσουμε Εσεί λέει, με φωνάζετε διδάσκαλο και είμαι. Και καλός λέγεται γιατί είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο κύριο και ο διδάσκαλο σα ένυψα του πόδας και εσεί χρεωστείτε να πλύνετε τα πόδια αλλήλων. Υπάρχει ένα χρέο λοιπόν στον άνθρωπο ο οποίο θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού ολόκληρο και να μείνει μέσα στο σχέδιο του Θεού για όλη τη ζωή. Χρεωστεί να υπερετήσει, χρεωστεί να τρέξει, χρεωστεί να πονέσει για τον άλλον, για τον πλησίον. Χρεωστεί να βρεθεί άνθρωπο χρήσιμο στα χέρια του κυρίου για να μπορέσει, ευχαριστούμε τον κύριο, να δώσει και ο κύριο μέσα από αυτό αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει για του γύρω του. Να σταθούμε στο θέλημα του Θεού. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο ο Θεό θέλει να κάνει μαζί μα. Να σκύψουμε, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, και να υπηρετήσουμε. Να σκύψουμε και να δούμε ποιο είναι αυτό ο οποίο έχει χρίαν και ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βεβαίω υπάρχουν άνθρωποι γύρω μα. Υπάρχουν συγγενεί, υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε τη βοήθειά μα και το μεγαλύτερο το οποίο μπορεί να δώσει, και το πρώτο θα έλεγα εγώ, που μπορεί να δώσει ο άνθρωπο υπερετώντα τον διπλανό του, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Πέτρο είπε ότι εμεί χρυσίο και, και αργύριο δεν έχουμε, αλλά ό,τι έχουμε τούτο σου δίνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Σίκο Πάνω και Περπάτα. Πόσο ανάγκη έχουμε πραγματικά από αυτή την εξουσία. Πόσο πλούσιοι σταθήκαν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά σε αυτόν τον, άρρωστο άνθρωπο. Πόσο όμως χρήσιμοι σταθήκαν όλοι αυτοί οι πρώιμον άγιοι άνθρωποι του Θεού που ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να φτάσει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέχρι τις μέρες μας. Ήθε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να γίνουμε και εμείς εύχριστα εργαλεία στα χέρια του Κύριου. Ήθε να είμαστε από αυτούς οι οποίοι θα τον ακολουθήσουμε έως τέλους και όχι από αυτούς οι οποίοι θα τον παραδώσουμε κάποια στιγμή τον Κύριο, θα τον προδώσουμε κάποια στιγμή τον Κύριο. Ήθελε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας και να κατευθύνει τα πόδια μας μέσα στην Αγία Οδό Του. Θέλουμε να δούμε πραγματικά αυτό το τελευταίο καιρό τη δόξα του Θεού και για να δούμε τη δόξα του Θεού μέσα στη ζωή μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην πατρίδα μας. Πρέπει να κρατήσουμε τη θέση, τη θέση του ταπεινού του ελάχιστου, του ανθρώπου ο οποίος θα είναι έτοιμο και πρόθυμο να υπηρετήσει τον πλησίον του. Ήθε ο Θεός να σε κάνει έναν από αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του και η δόξα Του να φανερωθεί όπου και αν βρίσκεσαι. Αμήν.